Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Φλούδα, μέλος της καλλιτεχνικής παιδαγωγικής ομάδας Χτένης στα Πινέλα. Για αυτή τη φορά ετοιμάσαμε ένα πρόγραμμα για τα παιδιά ηλικίας 9 με 12 ετών, με τίτλο «Κρυφοκοιτάζω μέσα». Βασιστήκαμε σε κάρτες παλιότερης εποχών, που είχαν την ιδέα του βάθους, να αξιοποιούν την έννοια του βάθους, μια κατασκευή που βασίστηκε σε αυτή αργότερα και ιδέες του θεάτρου μέχρι και του κινηματογράφου, και δίνει αξία σε αντικείμενα που σε αυτή την εποχή πια δεν δίνουμε τόσο μεγάλη αξία και έχουν συνηθίσει τα παιδιά σε πράγματα που φτιάχνονται γρήγορα, εύκολα. Δεν χρειάζονται τη συγκέντρωση που χρειάζεται για να φτιάξει αυτή την κάρτα, που σου δίνει τη δυνατότητα, κοιτάζοντας από μια τρύπα, να βλέπεις σε τρεις διαστάσεις την εικόνα της κάρτας. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα με ένα παραμύθι που είχε πάλι την ιδέα «Κρυφοκοιτάζω μέσα», για ένα κοριτσάκι που ζει σε ένα κάστρο, σε ένα μουσείο. Και αφού έγινε η παρουσίαση αυτού του παραμυθιού, ξεκίνησαν τα παιδιά την κατασκευή. Ενώ απαιτούσε αρκετή λεπτοδουλειά και συγκέντρωση, και στην αρχή τα παιδιά δείχναν αποσπασμένα, με κινητά, με κλειδιά, μιλούσαν μεταξύ τους, εντυπωσιαστήκαμε πώς συγκεντρωθήκανε και ενήλικες κανονικά φτιάχναν αυτές τις κάρτες. Εστίασαν την προσοχή τους, έβαλαν τις δυνάμεις τους και έβαλαν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Χαρήκαμε που τα είδαμε να σοβαρεύονται και να αναλαμβάνουν την ευθύνη να τελειώσουν κάτι μόνα τους. Αυτό που επιθυμούσαμε από τα παιδιά ήταν πρώτα απ' όλα να δώσουν μεγαλύτερη αξία σε αντικείμενο από ό,τι έχουν συνηθίσει, ότι τα περισσότερα παιχνίδια τους έχουν μάθει σχεδόν να τα έχουν μιας χρήσεως, είναι πλαστικά, δεν τα προσέχουν, δεν τα εκτιμούν. Να μπουν σε μια διαδικασία αυτή με συγκέντρωση και κόπο να δημιουργήσουν ένα αντικείμενο, να δουν ότι τα αντικείμενα σε παλιότερες εποχές είχαν πολύ μεγαλύτερη αξία και έχουν κάθε αντικείμενο, έχει από πίσω του μια ιστορία και μια σκέψη που το έφτιαξε, και να τα βάλουμε στη λογική του να εκτιμούν οτιδήποτε έχει, είτε χρηστική είτε και αξία διακοσμητική. Αυτή η κάρτα πιο πολύ είχε διακοσμητική αξία. Το δεύτερο, θέλαμε να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ότι μπορούν μια κατασκευή που φαίνεται και πιο πολύπλοκη να τη φέρουν σε πέρας αρκεί να συγκεντρωθούν. Το άλλο, χάρη σε αυτή την κατασκευή, επειδή βασίζεται σε αξίες βάθος, διαστάσεις, που είναι και η πιο απλή λογική που βασίζεται και η σκηνογραφία αργότερα του θεάτρου και τεχνικές του κινηματογράφου, απλή τέτοια λογική μέσα από μια κατασκευή που φαίνεται παιδική, να κάνουν μια βιωματική αντίληψη για το τι είναι βάθος, πώς δημιουργείς βάθος σε μια εικόνα. Και το άλλο που θέλαμε είναι, μέσα από αυτές τις εικόνες που ήταν διαφορετικές και διαλέγανε το κάθε παιδί, να αποκτήσουν μια επαφή και με μια αισθητική που τα παιδικά της εποχής αυτής δεν την προσφέρουν πια, που είναι πιο ονειρική, έχει μεγαλύτερη φαντασία. Αυτά.